Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου αποφασίστηκε ομόφωνα η επαναπροκήρυξη των δρομολογιακών γραμμών Κάσου και Καρπάθου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με την προηγούμενη προκήρυξη. Για τις ανωτέρω γραμμές θα εκτελείται ένα δρομολόγιο ανά εβδομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περίοδου μέχρι την 31 Δεκάτου 2023. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε πιστή στη δέσμευσή μας από το περσινό καλοκαίρι για την πραγματική αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καρπάθου και της Κάσου, επαναπροκυρήσουμε άμεσα τις τρεις κύριες δρομολογιακές γραμμές χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης που υποσχεθήκαμε με πλοία Β' κατηγορίας. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη φορά θα υλοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των κατοίκων των δύο ανακριτικών νησιών μας για την σύνδεσή τους με τον Πειραιά κατά τρόπο που δεν υπολείπεται σε σχέση με τις συνδέσεις του υπόλοιπου ακτοπλοϊκού δικτύου των Δωδεκανήσων. Όπως και τα προηγούμενα δύο χρόνια, παρακολουθούμε κάθε σχετική εξέλιξη προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τις συνδέσεις των νησιών με την Ρόδο και την Κρήτη. Η κυβέρνησή μας τα 3 από τα 3,5 χρόνια της πρώτης τετραετίας μας βρέθηκε να διαχειρίζεται κρίσεις. Η μεταναστευτική εισβολή στον Εύρο, η πανδημία, η κλιματική κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η συνεχής γεωστρατηγική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ενέσκυψαν από πολύ νωρίς, ήδη από την έναρξη του 2020 και μονοπόλησαν σχεδόν το εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον, τόνιζε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε πως η Ελλάδα σε κάθε μία από αυτές τις κρίσεις, σε κάθε επιμέρους τομέα και τα κατάφερε καλύτερα από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά συχνά μάλιστα γίναμε παράδειγμα προς μίμηση και σε καμία περίπτωση αντιπαράδειγμα, πρόσθεσε ο κύριος Οικονόμου. Η κυβέρνησή μας στα 3 από τα 3,5 χρόνια της πρώτης τετραετίας μας βρέθηκε να διαχειρίζεται κρίσεις. Η μεταναστευτική εισβολή στον Εύρο, η πανδημία, η κλιματική κρίση, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η συνεχής γεωστρατηγική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο ενέσκυψαν από πολύ νωρίς, ήδη από την έναρξη του 2020, και μονοπόλησαν σχεδόν το εγχώριο και διεθνές ενδιαφέρον. Η Ελλάδα, σε κάθε μια από αυτές τις κρίσεις, σε κάθε επιμέρους τομέα, τα κατάφερε καλύτερα από πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρκετά συχνά, μάλιστα, γίναμε παράδειγμα προς μίμηση και σε καμιά περίπτωση αντιπαράδειγμα. Αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε τυχαίο. Απαιτούσε σχέδιο, συνεχή συλλογή και ανάλυση των δεδομένων, τεχνογνωσία, εφευρετικότητα, άριστη γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος. Απαιτούσε ισχυρή πολιτική βούληση, αλλά και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και επαγγελματική διαχείριση της καθημερινότητας. Απαιτούσε ταυτόχρονα άμεση αναπροσαρμογή στα απότομα γυρίσματα της συγκυρίας. Οι δυσκολίες συνεχίζονται και εμείς συνεχίζουμε να προσπαθούμε για να βρισκόμαστε πάντοτε ένα βήμα μπροστά τους. Αντέχουμε, παρότι αυτό δεν ήταν ούτε εύκολο ούτε αναμενόμενο για μια χώρα με τα μεγέθη και τα χαρακτηριστικά της Ελλάδος, η οποία είχε διέλθει για μια δεκαετία από την κρίση των μνημονίων, τη μεγαλύτερη κρίση, θυμίζω, σε φιλελεύθερη ευρωπαϊκή δημοκρατία μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά, τα όσα μας συνέβησαν κατέφεραν βαριά πλήγματα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μας έριξαν στο καναβάτσο. Προχωρήσαμε, προχωράμε, χωρίς να αφήνουμε κανέναν πίσω και είμαστε πεπισμένοι ότι θα τα καταφέρουμε μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτό. Θα βγούμε από τις κρίσεις με φορά που θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε ακόμη περισσότερο το βιωτικό επίπεδο των πλέον ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών και να αποκαταστήσουμε πλήρως τις αδικίες σε βάρος των Ελλήνων που επισορεύτηκαν από το 2010 και μετά. Αυτό δεν είναι απλώς πεποίθηση, ούτε ευχή. Το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Γιατί στη χώρα μας, στην Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια συντελέστηκε και συντελείται ένα πολύ σημαντικό έργο. Ταυτόχρονα με την διαχείριση των επιπτώσεων των κρίσεων στη ζωή των Ελλήνων, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε όλα όσα αποτέλεσαν δέσμευσή μας και συγκρότησαν το σχεδιασμό μας για αυτήν την πρώτη μας τετραετία. Μέτρα και πολιτικές οριστικής εξόδου της χώρας από τα μνημόνια και την άρση των συνεπειών τους στην οικονομία και στην κοινωνία. Ανασχεδιασμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και εξυγχρονισμό του κράτους. Αναβάθμιση της παιδείας, βελτίωση της καθημερινότητας. Εξάλληψη των αδικιών στην κοινωνική ατζέντα και εμπέδωση της δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλειας. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, απόκτηση ενεργειακής αυτονομίας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας,
θωράκιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, με αλλαγή παραδείγματος στην διπλωματία και την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και ενίσχυση των ενόπλων μας δυνάμεων. Αυτή ήταν η βασικότερη από τους άξονες του πολιτικού μας σχεδίου. Και εν μέσω κατακλυσμιαίων κρίσεων, πετύχαμε να πραγματώσουμε το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού μας σχεδίου. Με δεδομένο ότι οι κρίσεις συνεχίζονται και οι αντοχές των Ελλήνων, της κοινωνίας, εξακολουθούν να δοκιμάζονται, όσα πετύχαμε μέσα στα 3 πολύ δύσκολα χρόνια δεν μας αφήνουν περιθώρια ούτε φυσικασμού ούτε πανηγυρισμών. Δεν πρέπει όμως ούτε να τα υποτιμούμε, γιατί έχουν ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών. Η αναπτυξιακή πορεία της χώρας διασφάλισε την απρόσκοπτη στήριξη της κοινωνίας σε πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς μάλιστα να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική μας σταθερότητα. Η προσέλκυση επενδύσεων, η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών δημιούργησε θέσεις απασχόλησης για 200.000 ανθρώπους και στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Η μείωση της ανεργίας, από την άλλη, διαμόρφωσε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, η υιοθέτηση προτάσεων του Πρωθυπουργού για μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, είχαν σαν αποτέλεσμα το κύρος, η θέση και η εικόνα της χώρας μας στην παγκόσμια σκηνή να αναβαθμιστούν εντυπωσιακά. Η θωράκιση της άμυνας της χώρας μας και οι ισχυρές διεθνείς συμμαχίες ενίσχυσαν σημαντικά το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της πατρίδας μας. Όλα αυτά και πολλά ακόμα, εκτός από τα αποτελέσματα μιας συνεχούς προσπάθειας να εμπεδωθεί στην ελληνική κοινωνία ένα αίσθημα ασφάλειας σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αστάθειας, σηματοδοτούν και κάτι ακόμη. Είναι ισχυρές αποδείξεις του πόσα μπορούμε να καταφέρουμε σε μια νέα τετραετία, χωρίς την πίεση των διεθνών κρίσεων και απελευθερωμένη πλήρως από τις συνέπειες της δεκαετούς περιόδου των μνημονίων. Το δύσκολο είναι πάντοτε η αρχή, είναι η θεμελίωση. Αυτό έγινε. Και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε σταθερά και ανωδικά για όλους, μακριά από φωνές και αντιλήψεις που απλώς θέλουν να καταστρέψουν και να μας ξαναβυθίσουν στην κρίση και την υστέρηση. Στην Κάλυμνο βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Βούτσινος και με τους συνεργάτες του και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καλυμνίων Δημήτρη Διακομιχάλη για θέματα της αρμοδιότητάς του. Το ρεπορτάζ για την τηλεόραση εκεί επιμελήθηκε η Εύη Κουκέινη. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να έχω δίπλα μου τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, το τονίζω αυτό, τον κύριο Βούτσινο μαζί με τους συνεργάτες του, ο οποίος βρίσκεται στο νησί για να δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως ο χώρος, ως νησί, ιδιαίτερα στο ΕΠΑΛ και στο ΓΕΚ. Και βέβαια με την ευκαιρία θα βρεθεί και στα γένεια του εσπερινού Γυμνασίου Λυκείου που λειτουργεί για πρώτη φορά σήμερα. Έχουμε ένα αποτελεσματικό Γενικό Γραμματέα και είμαι βέβαιος ότι τα προβλήματα τα οποία ήδη τα γνωρίζει τώρα, έχοντας πριν την επίσκεψή του στην Κάλυμνο, θα δώσει λύσεις εδώ και τώρα, διότι έχουμε ζητήματα στον χώρο της επαγγελματικής που πρέπει να λυθεί. Είμαι βέβαιος ότι ο Γενικός Γραμματέας θα τα βρει από κοντά και επαναλαμβάνω θα δώσει λύσεις. Κύριε Γενικέ. Ιδιαίτερη χαρά το ότι βρίσκομαι στην Κάλυμνο. Είναι ένα από τα πολύ δραστήρια νησιά και στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης. Μάλιστα, δεν θα περιοριστώ σε νησιά, αλλά σε χώρο ελληνικό, ο οποίος γενικά είτε είναι υπηρετικός είτε νησιωτικός, έχει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι η επίσκεψή μου εδώ εντάσσεται και σε ένα γενικότερο πρόγραμμα επισκέψεων που κάνω σε όλη την Ελλάδα. Δεδομένου ότι από το Δεκέμβριο του 20 υπάρχει ένας μεταρρυθμιστικός νόμος, ο οποίος αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση και φιλοδοξούμε με αυτόν τον νόμο να αλλάξουμε όλο το τοπίο το οποίο υπήρχε μέχρι τώρα. Ήταν λιγάκι άναρχο και αυτή τη στιγμή τακτοποιείται. Ξέρουμε τα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία τα έχουμε νομοθετήσει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και βεβαίως έχουμε εντάξει και
προγράμματα ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικά για την επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση, για να ενισχύσουμε κυρίως τον εργαστηριακό εξοπλισμό αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών μας στα ΙΕ. Νομίζω ότι με τις επισκέψεις αυτές αποκτούμε και μια εικόνα των πραγματικών δυνατοτήτων αλλά και των προβλημάτων τα οποία. Στην εκπαίδευση, όσες προσπάθειες και να κάνεις, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται αμέσως. Ναι. Θέλουν μια περίοδο για να δει κανείς το αποτέλεσμα. Είμαι εδώ λοιπόν στην Κάλυμνο να δούμε εκτός από τις προόδους και τι προβλήματα υπάρχουν και αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, παρακολουθήσα ότι κάνετε μια πολύ ωραία αναδρομή στο ζήτημα της αναρρίχησης, έτσι. Με όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά ίσως και η ταινία θα μπορούσε να γίνει. Ναι, έτσι. Πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα. Ακριβώς. Μου δόθηκε και εμένα η ευκαιρία στην προσπάθειά μου να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται δεδομένου της ΤΑΙΕ και έχουμε μία δραστηριότητα του βουνού, του συνοδούς βουνού, αλλά ήθελα να δω και των οδηγών βουνού και όλων των άλλων δραστηριοτήτων και πραγματικά ενημερώθηκα από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει εδώ στην Κάλυμνο, τον Άρη τον Θεοδωρόπουλο. Ακριβώς. Ενημερώθηκα πάρα πολύ καλά και ο πρώτος δάσκαλος. Και ήταν πολύ χρήσιμη και η κουβέντα που έκανα με τον Δήμαρχο. Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μίλησε στο Μέγα Σαββατοκύριακο για τα πανεπιστήμια και τις διεθνές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και για το φοιτητικό και στεγαστικό επίδομα. Μας έχει κάνει εντύπωση αυτή η πρωτοβουλία που έχετε πάρει εσείς σαν Υπουργείο Παιδείας, που θα έχουν τη δυνατότητα, κυρία Υπουργέ, παιδιά από την Ελλάδα να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Να μας πείτε πώς θα γίνει αυτό και τι κοστίζει όλο αυτό για τα παιδιά και τις οικογένειες. Κύριε Σιωμόπουλε, ήταν βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων μας. Πιστεύουμε ότι έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια, εξαιρετικούς φοιτητές, εξαιρετικούς ερευνητές. Αυτό που δεν είχαμε, στο βαθμό που θα μπορούσαμε να το έχουμε, είναι η θέση που μας αξίζει, που αξίζει τα πανεπιστήμια μας στο διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν την ξεκινήσαμε το 2019, ένα μήνα μετά τις εκλογές, με συμμαχίες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε 30 κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια όπως το Yale, το Harvard, το Princeton, το Columbia, το Berkeley, τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα για να συνεργαστούν με τα δικά μας. Τι θα πει να συνεργαστούν? Να προγραμματίσουν κοινά προγράμματα σπουδών που θα οδηγούν σε δύο πτυχία. Να προγραμματίσουν καλοκαιρινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα, αγγλόφωνα προγράμματα, κοινά ερευνητικά ινστιτούτα. Ένα απτό παράδειγμα. Mm-hmm. Πανεπιστήμιο Αθηνών, φοιτητής μπαίνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα μπορεί να πάει για ένα ή για δύο εξάμηνες στο Πανεπιστήμιο Yale, προσέξτε όμως, χωρίς δίδακτρα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το καταλυτικό στοιχείο. Μάλιστα. Αυτό είναι το καταλυτικό στοιχείο. Και γιατί το λέω καταλυτικό? Γιατί όπως ξέρετε, τα δίδακτρα στο Yale μπορεί να αγγίζουν και τις 70 και τις 80.000 δολάρια το χρόνο. Ναι. Άρα είναι κάτι απολύτως απλησίαστο. Η επιλογή πώς θα γίνει? Συντριπτική πλειοψηφία από τα ίδια τα πανεπιστήμια, από τα δύο τα πανεπιστήμια, όπως γίνεται παντού διεθνώς. Mm-hmm. Προφανώς τα πανεπιστήμια βάζουν τα ίδια τα κριτήρια τους ακαδημαϊκά ή άλλα και άλλα. Και στη βάση της επιλογής των πανεπιστημίων επιλέγονται ακριβώς οι φοιτητές οι οποίοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δεύτερο παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο Κολάμπια, το οποίο επέλεξε την Ελλάδα, τη χώρα μας, για να έρθει να ιδρύσει ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης. Θα μπορούσε να πάει οπουδήποτε αλλού. Επέλεξε την Ελλάδα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα πλέον είναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας για διεθνοποίηση, για τη διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Και ένα τρίτο στοιχείο. Μόλις λίγες μέρες αφού του φύγαν οι εκπρόσωποι των Αμερικανικών Πανεπιστημίων από τη χώρα μας, η Αμερική δημοσίευσε νέα στοιχεία που δείχνουν ότι στις προτιμήσεις των Αμερικανών φοιτητών όταν πάνε να σπουδάσουν εκτός Αμερικής, η Ελλάδα έχει ανέβει στην ένατη θέση παγκοσμίως. Να σας ρωτήσω λιγάκι τι γίνεται με τα φοιτητικά και στεγαστικά επιδόματα, αφορά πολλά παιδιά. Τι εξέλιξη έχουμε γύρω από αυτό το κομμάτι, γιατί αφορά την καθημερινότητά τους και τις οικογένειες, βέβαια. Όπως ξέρετε, μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο το φοιτητικό επίδομα ήταν 1.000 ευρώ κατέτος για τους φοιτητές. Ο Πρωθυπουργός εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μια σημαντική αύξηση. Και πλέον και αυτή ισχύει αναδρομικά από πέρσι. Τι εννοώ? Τώρα, αυτόν τον καιρό που πληρώνουμε το φοιτητικό επίδομα για πέρσι,
πληρώνεται προσαυξημένο κατά 50%, δηλαδή στα 1.500 ευρώ για όλους όσοι είναι δικαιούχοι, και προσέξτε, στα 2.000 ευρώ, άρα 100% αύξηση, εάν οι φοιτητές επιλέγουν να συγκατοικήσουν. Μάλιστα. Άρα, εάν έχουμε δύο φοιτητές που συγκατοικούν, τα παιδιά αυτά θα πάρουν από κοινού 4.000 ευρώ. Αν είναι τρεις, θα πάρουν 6.000 ευρώ. Να πω, στηρίζεται με έμπρακτο τρόπο οι φοιτητές μας, οι οικογένειες, και πώς ενισχύουμε και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μας να σπουδάζουν και τους ενισχύουμε στην προσπάθειά τους, εφόσον το πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτούν είναι μακριά από το μόνιμο τόπο κατοικίας. Η αστυνομία διέλυσε ένα σούπερ καρτέλ της κοκαΐνης και συνέλαβε 49 υπόπτους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων 6 στόχους μεγάλης αξίας στο Ντουμπάι, ανακοίνωσε η Δευτέρα 28/11 του Europol. Αυτό το σούπερ καρτέλ έλεγχε περίπου το 1 τρίτο του εμπορίου της κοκαΐνης στην Ευρώπη, πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Europol. Αυτή η εκτεταμένη διεθνής επιχείρηση επέστρεψε την κατάσχεση 30 τόνων κοκαΐνης, ενώ πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις στη Γαλλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Προστίθεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Αστυνομίας, η έδρα του οποίου βρίσκεται στην Ολλανδία. Η Ολλανδική Εισαγγελία δήλωσε πως σχεδιάσει να ζητήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την έκδοση των δύο υπόπτων που συνδέονται με την Ολλανδία και συνελήφθησαν στο Ντουμπάι. Ο ένας είναι ένας άντρας 37 ετών με διπλή Ολλανδική και Μαροκινή υπηκότητα, ο οποίος κατηγορείται ότι το 2020 και το 2021 εισήγαγε στην Ολλανδία χιλιάδες κιλά κοκαΐνης. Ο άλλος είναι ένας άντρας 40 ετών με διπλή Ολλανδική και Βοσνιακή υπηκότητα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Πρόκειται για σοβαρά κακουργήματα που συνδέονται με το διεθνές λαθρεμπόριο ναρκωτικών, κυρίως από τη Λατινική Αμερική, μέσω των λιμανών της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολλανδικής εισαγγελίας. Συνελήφθη ζευγάρι με δαπών, μέλη συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων, τα οποία αποτελούν μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εντός της ελληνικής επικράτειας. Πρόκειται για 34χρονο ημεδαπό και 32χρονη ημεδαπή, σύζυγοι οι οποίοι είχαν ως ρόλο την παραλαβή των παράνομων ουσιών από την Αθήνα και την περαιτέρω μεταφορά και διακίνησή τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Την πάγια θέση της κυβέρνησης ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας επανέλαβε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Όταν ένας πολίτης ακούει όχι τον δημοσιογράφο ή κάποιο μέσο ενημέρωσης, αλλά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι μυρίζουν εκλογές, τι πρέπει να υποθέσει ο πολίτης αυτός? Ότι βρισκόμαστε κοντά σε εκλογές? Ότι απλά υπόθηκε για χάρη πολιτικής αντιπαράθεσης ή απλά μυρίζουν και τίποτα άλλο? Το 2023 είναι προεκλογική χρονιά. Βρισκόμαστε περίπου ένα μήνα πριν το 2023, όπως με συνέπεια είχαμε πει, οι εκλογές θα γίνουν το 2023, στο τέλος της τετραετίας. Είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο το πλησιάζουμε. Συνεδρίασαν σήμερα Δευτέρα από κοινού το Εκτελεστικό Γραφείο και η Επιτροπή Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπό την Προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η εκλογική ετοιμότητα του κόμματος με τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης να εισηγείται την επίσπευση των διαδικασιών για την ανακοίνωση των υποψηφίων για τις επικείμενες εκλογές καθώς και του εκλογικού προγράμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού λέγοντας πως σε κάθε περίπτωση, αν ο ίδιος μυρίζει εκλογές, η κοινωνία μυρίζει ελπίδα για αλλαγή, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Αφού βούλιαξαν την κοινωνία σε πανευρωπαϊκά ρεκόρ ακρίβειας, επιδείνωσαν με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές τους την ενεργειακή κρίση, λαιλάτισαν τα δημόσια ταμεία και άφησαν την πρώτη κατοικία των ανθρώπων βορρά στου κάθε λογής πάτσιδες, τώρα μιλούν και για δεύτερη θητεία για να αποτελειώσουν τους αδύναμους και την μεσαία τάξη. Ο ελληνικός λαός έχει κρίση και θα δώσει λύση. Η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγορία δεν θα είναι αυνηδιασμός, θα είναι λύτρωση, είπε και δήλωσε. Είμαστε έτοιμοι και πρέπει το επόμενο διάστημα να επιταχύνουμε τις διεργασίες μας για την ανάδειξη υποψηφιότητων και για το εκλογικό πρόγραμμα. Για τις επερχόμενες εκλογές μίλησε μεταξύ άλλων στην ΕΤ και στην εκπομπή συνδέσεων απληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, χαρακτηρίζοντας υπέροχη την οσμή των εκλογών. Εγώ έχω την απορία. Πώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο πρωί στην Καλλιθέα ότι λέει μυρίζουν οι εκλογές. Δεν ξέρω πώς μυρίζουν οι εκλογές. Πώς τις διαισθάνεσαι στον αέρα? Υπέροχα.
όταν ο χρόνος φτάνει για να γίνουν εκλογές, τότε ο λαός εκφράζεται. Ναι. Επομένως, είναι μια καλή ευκαιρία για όλους εμάς να δούμε τι κάναμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την εκλογή μέχρι και σήμερα. Να δει ο πολίτης αν ήμασταν συνεπείς στις δεσμεύσεις μας. Ποια είναι η ατζέντα για την επόμενη μέρα. Άρα είναι πολύ ωραίο η δημοκρατία. Ωραίο είναι, να αλλά... εκφράζεται και να υπάρχει αυτή η όσμωση. Αλλά σημαίνει με όλα αυτά που λέμε και μπορεί και ο Πρωθυπουργός, όταν λέει μυρίζει εκλογές, κάπου εδώ κοντά είναι. Σε ένα μήνα, σε δύο, αυτό σημαίνει μυρίζει. Τι θα είναι, το 23 είναι πρώτο μπυλόν. Άρα έχουμε πει. Ένα λεπτό. Πάντα λέγαμε όμως... από την αρχή ότι θα γίνουν εκλογές το 23. Ναι. Το 23 φτάνει, άρα. Ένα λεπτό. Έλεγε ο Πρωθυπουργός πάντα, αν θυμάμαι καλά, Κώστα, άνοιξη του 23. Τέλος άνοιξη έλεγε. Τώρα, άνοιξη είναι και ο Μάρτιος. Γιατί είναι ο πρώτος μήνας της άνοιξης, θα μπορούσε κάποιος να πει. Και ο Φεβρουάριος είναι μια προώρη άνοιξη. Δεν μπορώ να πω εγώ τις ημερομηνίες που μπορεί να είναι ενδεχόμενες για εκλογές. Αν το βάλει κανείς έτσι και ανοίξει το ημερολόγιο, θα βρει πολλές Κυριακές. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι έχει πει ο Πρωθυπουργός θα γίνουν την άνοιξη. Κοντά είμαστε επομένως, ώστε, όπως είπα και πριν, να αρχίσουμε να απευθυνόμαστε στους πολίτες για το τι κάναμε τώρα και τι θα κάνουμε μετά. Είναι πολύ σημαντικό όταν ο πολίτης αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία. Και καθημερινά όσοι μας βλέπουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ενέργεια. Ναι. Αλλά ξέρουν όμως και τι έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ξέρουν αν κάποιος μείωσε φόρους ή ασφαλιστικές φορές, αν έπεσε η ανεργία, αν υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία, αν καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά τα εθνικά θέματα, την πανδημία. Και να ξέρει τι να περιμένει για την επόμενη μέρα. Τώρα, μια και λέτε ενεργειακό, ήσταν την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, σε δύο συνέδρια. Σε ΡΗ. Πρώτα των δημάρχων της ΚΕΔΕ, μετά των περιφερειαρχών. Πώς το λέτε, ΠΕΔΑ λέγονται περιφερειάρχες. Είναι η ΕΜΠΕ των περιφερειών και η ΚΕΔΕ των δημάρχων. Ωραία. Υπήρχαν ενδιαμέσως διάφορες συνεδρίες διαφόρων περιφερειακών ενώσεων. Και νομίζω ότι είναι μια καλή περίοδος για την αυτοδιοίκηση. Ωραία. Εγώ πρέπει να σου πω, δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω την συνεδρία, αλλά έβλεπα διάφορα δελτία τύπου βγάζαν οι δήμαρχοι. Και οι οποίοι λέγανε ότι τοποθετήθηκαν εκεί και νομίζω ήταν κοινή συνισταμένη το ενεργειακό κόστος. Έλεγαν λοιπόν ότι χρειάζομαστε περισσότερους πόρους από την κεντρική κυβέρνηση για να θερμάνουμε τα σχολεία, για να κινήσουμε τα οχήματα, τα απορριμματοφόρα και όλα τα άλλα οχήματα που έχει ο Δήμος να πληρώσουμε τα καύσιμα, για το ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνουμε σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, για όλα αυτά τέλος πάντων που χειρίζονται οι Δήμοι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι σήμερα, μέσα στο 2022, έχουμε ενισχύσει τους Δήμους με 282 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο όσο πάμε στο τέλος της χρονιάς. Άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν θα διατεθούν στους Δήμους, συνολικά 332 εκατομμύρια ευρώ για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος από τον οδοφωτισμό μέχρι τα καύσιμα και φυσικά για την θέρμανση των παιδιών μας στις σχολικές αίθουσες. Και έχουμε δεσμευθεί ότι και μέσα στο χειμώνα, από την αρχή της νέας χρονιάς, δεν θα σταματήσει η στήριξη. Αυτό το ανακοινώσαμε και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και στις ΕΝΠΕ, της Ένωσης Περιφερειών, γιατί ο χειμώνας αυτός θα έχει αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Άρα θα συνεχίσει η στήριξη από εμάς για να τα βγάλουμε πέρα και αυτό το χειμώνα. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν βασικά ζητήματα που ασχολούν τους Δήμους, που εμείς θέλουμε να τους απλοποιήσουμε τη ζωή τους. Το ένα βασικό ζήτημα είναι να έχουν τα αναπτυξιακά εργαλεία για να προσφέρουν τις υπηρεσίες που περιμένουν οι δημότες. Είτε είναι υποδομές, παράδειγμα αγροτική οδοποιία, για να συνδέουμε ζητήματα που μέχρι σήμερα ήταν απομονωμένα, ζητήματα ίδρυψης, αποχέτευσης, όλα αυτά που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών. Γι' αυτό ξεδιπλώνουμε εργαλεία, ξέρετε κύριε Παπακλημίτζο, 5 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδυτικά που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης 3,5 δις, 1 δισεκατομμύριο ευρώ το Φιλόδημος 2, περίπου 558 εκατομμύρια έργα για την οδική ασφάλεια, να πέσει άσφαλτος επιτέλους στους δρόμους μας που έχουν πολλά προβλήματα, να γίνουν κόμβοι, να υπάρξουν έξυπνες διαβάσεις, όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων βοηθούν την ασφάλεια των πολιτών. Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε η 80η επέτειος από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Υποβροχή και κρύο γιορτάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο Μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο Γοργοπόταμο, η 80η επέτειος της ανατίναξης της γέφυρας από Έλληνες αντιστασιακούς και Βρετανούς σαμποτέρ. Σύντομο χαιρετισμό απίφθινε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Αποτείουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης, οι οποίοι 80 χρόνια πριν, στις 25 Νοεμβρίου 1942, ανατείναξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα εδώ, στον ιστορικό Γοργοπόταμο. Υποκλεινόμαστε στο φρόνημα, στον ηρωισμό, στην αυτοθυσία, στο παράδειγμά τους. Να καλλιεργούμε κουλτούρα μνήμης και διεκδίκησης των δικαίων μας. Κυρίες και κύριοι, για εμάς τους Έλληνες, η ηρωική πράξη της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα. Γεφύρωσε τις διαχωριστικές γραμμές. Και για τον λόγο αυτό,
συνιστά φωτεινό παράδειγμα και σύμβολο ενότητας, ομοψυχίας και πατριωτισμού. Απέδειξε πως οι αντιθέσεις πρέπει να παραμερίζονται όταν το εθνικό συμφέρον το απαιτεί. Αποτελεί συνεπώς υποθήκη για το παρόν και το μέλλον, καθώς μεταλαμβαδεύει διαχρονικές αρχές και αξίες στις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές. Αποτελεί ένα κορυφαίο παράδειγμα για το τι μπορούμε να πετύχουμε με εθνική ενότητα, συνεννόηση και συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές πρωτόγνωρες, εξωγενούς προέλευσης προκλήσεις. Προκλήσεις στο υγειονομικό, το ενεργειακό πεδίο, στο μέτωπο της ακρίβειας και του πληθωρισμού, οι οποίες είναι κοινές για όλη την Ευρώπη και ως επί το πλείστον ξεπερνούν τα όρια της Ηπείρου μας. Αλλά και προκλήσεις στο γεωπολιτικό πεδίο, οι οποίες έχουν ευρύτερες επιπτώσεις. Άλλωστε, η ιστορία μας διδάσκει ότι διαχρονικά ο αναθεωρητισμός αποτελεί απειλή και κίνδυνο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία. Τούτο αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, καθώς απορρέει από τις εντυνόμενες τάσεις αναθεωρητισμού του εξανατολών γείτονα. Σε αυτές τις πολύπλοκες και ταραχώδεις γεωπολιτικές συνθήκες, η ελληνική κυβέρνηση απαντά συνετά, αποφασιστικά και δυναμικά. Γιορτάστηκε χθες Κυριακή 27 Νοεμβρίου η μέρα της Εθνικής Αντίστασης με την καθιερωμένη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό, χωροστατούντος του Μητροπολίτη κυρίου Παΐσιου, των τοπικών αρχών και αντιπροσωπείες μαθητών, ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος Καλλινίων, κύριος Δημήτρης Διακομιθάλης. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Καλύμνου, διοικητής του 542 Συντάγματος Ευζών Βερβινάκη, συνταγματάρχης Πεζικού, κύριος Δημήτρος Λιπερέας. Ο έπαρχος Καλλίμνου, κύριος Εμμανουήλ Μουσελής. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Νικόλαος Γαβαλάς.
εκπροσώπηση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από τον γραμματέα της τοπικής οργάνωσης Καλύμνου, κύριο Μικιά Ζερούνη. Πολυμενάρχης Καλύμνου, αντιπλήρχος λιμενικού σώματος, κύριος Θεόφιλος Τσαγκάρης. Παρουσιάστε! Ολοκληρώθηκε η έρευνα που διεξήγαγε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου για την καταγραφή των υπερανοβίων ελαιόδεντρων στα νησιά με σκοπό την προστασία και την ανάδειξή τους ως στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από την έρευνα προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, όπως το γεγονός ότι εντοπίστηκε ελαιόδεντρο ηλικίας πάνω από 2.000 χρόνια, που θεωρείται το παλαιότερο στα νησιά της Δωδεκανήσου. Το συγκεκριμένο ελαιόδεντρο, όπως δηλώνει στο ΑΠΕΜΠΕ, αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης, βρίσκεται στην περιοχή Λαμπρά, στο χωριό Ασκληπιός, στην Νότια Ρόδο, ενώ στην ίδια περιοχή βρίσκονται και άλλα ελαιόδεντρα ηλικίας εκατοντάδων ετών. Είναι πιθανό ότι έχουμε να κάνουμε με ελαιόνα υπερανοβίων δέντρων, επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης. Η παραλία Χιλιαδού της Εύβοιας, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας στο τρίγωνο της θλίψης του Ρούμπεν Έλσουντ, Χρυσός Φοίνικας, στο Φεστιβάλ Κανών 2022, είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής κινηματογραφικής τοποθεσίας 2022. Η ψηφοφορία για το European Film Location Award 2022 ξεκινά σήμερα 28 Νοεμβρίου και ως τις 30 Ιανουαρίου 2023 το κοινό μπορεί να επισκεφτεί την πανευρωπαϊκή πλατφόρμα του IUFCN και να ψηφίσει επιλέγοντας τοποθεσία της προτίμησής του. Η απονομή του βραβείου θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του European Film Market κατά τη διάρκεια του 73ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου τονίζει: οι διαχρονικοί δεσμοί του Hellenic Film Commission με το IFUFCN, του οποίου είναι ενεργό μέλος για μία ακόμη φορά, φέρουν ελληνική τοποθεσία ανάμεσα σε αυτές που διεκδικούν το ετήσιο βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής τοποθεσίας. Σημειωτέων δε ότι το 2019 το κέρδισε η Κέρκυρα, όταν υποδέχτηκε τα γυρίσματα της βρετανικής σειράς The Dalles. Με τις Χιλιαδού εν καιρό πανδημίας υποδέχτηκε μέρος των γυρισμάτων που πραγματοποίησε στη χώρα μας η ταινία Το Τρίγωνο της Θλίψης, στην παραγωγή της οποίας συμμετείχε και η ελληνική εταιρεία Hardtech. Το φυσικό τοπίο της Χιλιαδούς αναδείχθηκε ως ένας από τους πρωταγωνιστές του Τρίγωνου της Θλίψης, καθοριστικός για την ατμόσφαιρα και την αισθητική φυσιογνωμία μιας διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής. Αποτέλεσμα που δικαιώθηκε με τον Χρυσό Φοίνεκα στο τελευταίο φεστιβάλ των Κανών. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσετε. Ευχές για μια υπέροχη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.